Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μια ακόμα πολύ παραγωγική συζήτηση εν ώψη της τακτικής προετοιμασίας που κάνουμε κάθε χρονιά πριν από την ετήσια παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πολύ αναλυτικές συζητήσεις με τους εμπορικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης. Και βέβαια είχαμε και την ευκαιρία να εξετάσουμε αναλυτικά την εξέλιξη του κυβερνητικού σχεδίου, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σύνολο πολλαπλών, διαφορετικών, παράλληλων πρωτοβουλειών που αλλάζουν σταδιακά και αναβαθμίζουν προς το καλύτερο την πόλη και την ζωή των κατοίκων της. Δεν θα παρουσιάσω αναλυτικά όλο το εύρος των παρεμβάσεων, διότι συζητάμε για παραπάνω από 30 σημαντικά έργα, τα οποία και τελικά θα συγκροτήσουν την Θεσσαλονίκη του 2030. Το έντυπο αυτό το οποίο σας δείχνω θα παρουσιαστεί αναλυτικά από τους αρμόδιους φορείς στις αρχές της επόμενης εβδομάδος και η σχετική πληροφορία θα είναι διαθέσιμη για όλους στον ιστότοπο του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μιλάμε για παρεμβάσεις σε 4 βασικούς άξονες πολιτικής, παρεμβάσεις στις υποδομές, στην υγεία και στην πρόνοια, στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και αναπλάσεις και επεμβάσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά τη Θεσσαλονίκη πολιτιστικά, αθλητικά και ως προς την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και αναψυχής. Θα χρειαζόμουν, αγαπητέ μου Υπουργέ, τουλάχιστον μία ώρα για να διατρέξω όλα τα έργα αναλυτικά. Δεν θα το κάνω. Θα σταθώ μόνο ενδεικτικά σε έργα όπως το μετρό, το οποίο νομίζω ότι όλοι πια οι Θεσσαλονικείς πρέπει να είναι απολύτως πεπισμένοι ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και θα γίνει πραγματικότητα. Γνωρίζετε τις μεγάλες δυσκολίες που χρειάστηκε να ξεπεράσουμε. Η Θεσσαλονίκη θα έχει και σύγχρονο μετρό και αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί. Αναφερθώ ενδεικτικά στο πάρα πολύ σημαντικό έργο του flyover, το οποίο αποτέλεσε μια αποκλειστικά κυβερνητική πρωτοβουλία ως προς την ορίμανση του και ως προς την επιλογή του αναδόχου και βέβαια μια σειρά από παρεμβάσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και πολλά άλλα οδικά έργα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ως προς την υγεία και την πρόνοια, η απόφασή μας για το νέο ογκολογικό νοσοκομείο έχει γίνει πράξη. Γνωρίζουμε τον χώρο δίπλα στα 2 σημαντικά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και οριμάζουμε πολύ γρήγορα τις σχετικές μελέτες. Σε ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να σταθώ ιδιαίτερα στην μετατροπή της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στο Χαλοχώρι, αλλά και στην πολύ γρήγορη ταχύτητα με την οποία προχωρά το project του Thesintech. Και τέλος, για τα ζητήματα των αναπλάσεων και των παρεμβάσεων στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, 2 σημαντικά γήπεδα της Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση του προεδρικού διατάγματος για το γήπεδο του ΠΑΟΚ και η πολύ γρήγορη ορίμανση της διπλής ανάπλασης με μετακίνηση του γηπέδου του Άρη σε οικόπεδο του ΑΕΔ και μια σημαντική ανάπλαση στον χώρο του παλιού Χαριλάου. Όλα αυτά, Υπουργέ μου, θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα πιστοποιήσουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα σχέδιο έργων όμοιο του οποίου δεν έχει ποτέ γνωρίσει η Θεσσαλονίκη στο παρελθόν, ώστε το 2030 η Θεσσαλονίκη πραγματικά να είναι η πόλη που αξίζει στους κατοίκους της, στους επισκέπτες της, στους φοιτητές της, στους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν να επενδύσουν σε αυτή την πανέμορφη πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ.